Ο κύριος Νίκος Βαφιάδης είναι στη γραμμή μας. Γεια σου Νικόλα. Τι κάνουμε, καλησπέρα ρε Γιώργο. Και αυτά το πέρα με τα πρόεδρε, εντάξει, τα έχουμε πει. Ναι, τα ακούω και ναι, η αλήθεια είναι ότι ακούγεται ακόμα σαν ανέκδοτο. Η αλήθεια είναι αυτή που λες, αλλά... Η αλήθεια είναι ότι συνεχίζονται κάποια πράγματα να γίνονται, γι' αυτό και θα τα πούμε, αυτά που κάνετε το τελευταίο χρονικό διάστημα, από το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε, από αυτά που έγιναν ακόμα και σήμερα το πρωί, από το site που βγαίνει, βάλτε όλα σε μια σειρά έτσι να μας ενημερώσεις και εμένα και τον κόσμο που μας ακούει. Ωραία. Για τις κινήσεις, είτε ως Επιτροπή Δικαίωσης, γιατί, γιατί είσαι και στα δύο, είτε ως Ιδρυτικό Σωματείο. Ωραία. Μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε η συνάντηση, γίνανε κάποιες επαφές οι οποίες θέλαμε, οι οποίες μετουσιώθηκαν σε ένα ραντεβού το οποίο έγινε σήμερα και ήταν με τον κύριο Λαζαρίδη. Βρεθήκαμε με τον βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, τον κύριο Λαζαρίδη, εκθέσαμε το πρόβλημά μας σαν Ηρακλής και σαν Επιτροπή, του εξηγήσαμε και αυτού ότι δεν ζητάμε κάτι παράτυπο, δεν ζητάμε κάτι το οποίο να τον φέρνει σε δύσκολη θέση είτε αυτόν ή οποιονδήποτε είναι αυτό. Ζητάμε απλά την τήρηση των νόμων, απλά. Γιατί θεωρούμε ότι εάν δικαστεί βάσει των νόμων, η υπόθεση αυτή θα έχει την ίδια ακριβώς κατάληξη με τον Πορτουλίδη και ίσως πιθανότατα να τελειώσει το ίδιο γρήγορα όσο με την περίπτωση του Πορτουλίδη, γιατί οι νόμοι είναι ξεκάθαροι. Από την πλευρά του, ακούγοντας όλα αυτά, μας δεσμεύτηκε ότι πλήζει τον αγώνα μας, πρόκειται ίσως να βγάλει και μια ανακοίνωση μέχρι σήμερα εντός της ημέρας. Το βασικότερο όμως όλο, ακόμα και αν βγει, δεν βγει μια ανακοίνωση, αυτό γνωρίζετε δεν είναι. Και κάτι το σημαντικό είναι ότι δεσμεύτηκε ότι το υπόμνημα θα διαβαστεί στην συγκέντρωση που θα κάνουν την κομματική του τον ΑΝΕΛ, την οποία θα ζητηθεί ως συγκυβέρνηση προς την κυβέρνηση να τηρηθούν οι νόμοι για να μπορέσουμε να έχουμε το αποτέλεσμα το οποίο όλοι ζητάμε για ένα καθαρό και σωστό ποδόσφαιρο, το οποίο θα υπάρχουν σαφείς νόμοι και θα τηρούνται επιτέλους και σε αυτήν τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Νίκο, θα πω κάτι που μου έρχεται έτσι ως απλή σκέψη όλες αυτές τις μέρες και ίσως το έχεις ακούσει να το λέει και πολλοί κόσμος, ότι πολύ καλές αυτές οι συναντήσεις, οι ανακοινώσεις, η πίεση, οι επαφές, όλο το πολιτικό σκηνικό τέλος πάντων που έχει στηθεί γύρω από αυτή την ιστορία. Έχετε επιδιώξει ως μέλη της Επιτροπής Δικαίωσης του Ηρακλή ή ως μέλη του Ιδρυτικού Σωματείου να κάνετε και ένα ραντεβού με τον Καρπετόπουλο, και θα εξηγήσω τι εννοώ. Ως γνωστόν, Παπαθανασάκης δεν υπάρχει. Είτε είναι στην Αθήνα, είτε είναι στον Καναδά. Να σου πω κάτι, άλλες πληροφορίες λένε ότι είναι στον Καναδά, άλλες πληροφορίες λένε ότι το μετέφεραν ότι είναι στον Καναδά και είναι τέχνασμα και δεν είναι στον Καναδά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πιστέψω και τι να... Άσε που η εμπιστοσύνη έχει... Οι πληροφορίες και η δικιά μου αίσθηση είναι, επειδή κάναμε κάποια έρευνα, γιατί εμείς θορυβηθήκαμε όταν ο κύριος Παπαθανασάκης ακούσαμε ότι έχει εξαφανιστεί. Οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι σήμερα το βράδυ θα ξεκινήσει να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι από τον Καναδά, γιατί εκεί ήταν. Απλά για κάποιους ευνόητους δικούς του λόγους προσωπικούς, ίσως να μην ήθελε να ακουστεί ή να είναι 100% σίγουρος ότι είναι στον Καναδά. Τώρα, ποιοι είναι οι λόγοι, μόνο ο ίδιος. Χθες το βράδυ σου λέω ότι. Τόσο, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αλλού ήθελα να το πάω. Τώρα, αν είναι ή όχι στον Καναδά, δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ναι, σημασία έχει ότι ο Καρπετόπουλος πηγαίνει μόνος του εκεί. Είτε είναι ο Παπαθανασάκης είτε δεν είναι, ξέρουμε όλοι και συμφωνούμε νομίζω σε αυτό ότι είναι ένα και ταυτό. Μήπως θα έπρεπε, ή δεν ξέρω αν το έχετε κάνει, να γίνει και ένα τηλεφώνημα με τον Καρπετόπουλο, κάποια πράγματα που ίσως δεν γνωρίζει, να του τα μεταφέρετε, να κουνάει και αυτός τίποτα χαρτιά εκεί, να χτυπήσει και κανένα χέρι στο τραπέζι. Μήπως γίνει κάτι την Παρασκευή, λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό. Δεν θεωρώ. Γιατί για παράδειγμα σήμερα ο Μπέρκ έκανε προσφυγή. Δεν λέω ότι άμα το πει αυτό ο Καρπετόπουλος θα αλλάξει η απόφαση του Super League, που η Super League έχει πάρει μια απόφαση να βάλει τον Ηρακλή τελευταίο και να τον κάνει να τρέχει στο διαιτητικό. Αυτό το ξέρουμε μήνες τώρα. Αλλά ένα, δύο, τρία τέτοια παραδείγματα, μήπως κάνει κάποιες άλλες ομάδες που, αν τεθεί θέμα ψηφοφορίας, να το σκεφτούν λίγο παραπάνω. Πάλι με το φτωχό μου το μυαλό κάνω να σκέψεις. Θεωρώ ότι το 2 μας έδειξε τον δρόμο. Θεωρώ ότι δεν αλλάζει κάτι. Δεν πρόκειται η Super League να, πώς να το πω, φοβηθεί, γιατί αν ήταν να φοβηθεί θα φοβόταν από την πρώτη περίπτωση του Πορτουλίδη. Είναι σαφής το μήνυμα ότι δεν θέλουν τον Ηρακλή στη Super League.
γιατί θέλουν να ευνοήσουν. Όσα επιχειρήματα λες και αν αραδιάσει ο Καρπετόπουλος την Παρασκευή. Όσα επιχειρήματα και να αραδιάσει ο... Αν ακούστε, καλός ή κακός, αυτό το πράγμα το ότι ο Ηρακλής είναι αυτόνομος, το καταλαβαίνετε ότι το πληρώνει. Είναι βεβαίως επιλογή του κόσμου και της ιδιοσυγκρασίας και του DNA του Ηρακλή να είναι, αλλά τέτοιου είδους ομάδες μέσα σε ένα τέτοιο σαφό πρωτάθλημα δεν θέλουν κάποιοι άνθρωποι και κάποιες ομάδες ανθρώπων να υπάρχουν. Γιατί είναι ανεξέλεγκτες και το κάθε τι ανεξέλεγκτο εγκυμονεί κινδύνους. Και ομάδες που διεκδικούν τη θέση του Ηρακλή. Ακριβώς. Έτσι είναι το. Εγώ θεωρώ ότι θα μας τα κατατάξουν τελευταίους. Το είναι η αίσθησή μου και η εκτίμησή μου. Σημασία δεν έχει τι θα κάνουν αυτοί, γιατί πλέον όπως είδαμε και στην περίπτωση Πορτουλίδια, αυτοί μπορούν να εισηγηθούν οτιδήποτε θέλουν. Η απόφαση όμως κρίνεται μέσα στο διαιτητικό δικαστήριο, στο οποίο οι τακτικοί δικαστές, όπως και στην περίπτωση Πορτουλίδη, θα πάρουν να διαβάσουν τους νόμους. Και αν και εφόσον οι νόμοι είναι αυτοί οι οποίοι όλοι φωνάζουμε και την γνωρίζουμε όλοι, απλά λέω εάν, καταλαβαίνεις, για να βάλω και ένα εάν κάπου. Ναι. Θα πρέπει να δικάσουν με τους νόμους και να βγάλουν μία απόφαση σύμφωνα με αυτά που προβλέπουν οι κανονισμοί. Αυτό θεωρώ ότι θα γίνει και στην περίπτωση του Ηρακλή. Δεν θεωρώ ότι θα φοβηθούν να ιτηθούν για δεύτερη φορά στο διαιτητικό. Αλλά δεν θα πρέπει να μας ενδιαφέρει το τι κάνουν αυτοί, αλλά το πώς θα είμαστε εμείς όσο πιο το δυνατόν πιο έτοιμοι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτήν εδώ την κατάσταση, με τελικό σου βεβαίω στόχο να δικαιωθεί ο Ηρακλής. Γιατί αυτό είναι και το σωστό και το νόμιμο. Δεν είναι μόνο το σωστό γιατί είμαι Ηρακλειδέας και το είναι και το νόμιμο. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβουμε ότι το νόμιμο πρέπει να μας ενδιαφέρει και μετά για το αν είναι σωστό ή όχι. Επειδή πιάσαμε τους δικηγόρους και είπαμε για τον Καρπετόπουλο, αληθεύει όντως ότι. Έχουμε μιλήσει ήδη μαζί του. Α, οκ. Okay. Άρα να το πούμε αυτό. Μιλήσαμε ήδη. Ναι, ναι. Έχουμε μιλήσει με τον κύριο Καρπετόπουλο. Αληθεύει ότι και ο Παναγόπουλος σας πλησίασε, ήθελε ραντεβού κτλ. Άλλος δικηγόρος. Ποιος κύριος Παναγόπουλος. Που ήταν μέχρι πρώτη στο. Ναι, 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 ναι. Γίνονται συζητήσεις, να σας πω λίγο. Συζητήσεις θα γίνονται με η επιτροπή. Όχι, μου ακούγεται θετικό, Νίκο, μου ακούγεται θετικό ότι έγινε μια επαφή με τον Καρπετόπουλο. Γιατί ο Καρπετόπουλος ούτε Ηρακλής είναι, ούτε Ηρακλής γεννήθηκε. Πρέπει να ακούσει και κάποιες και ανώλευκες φωνές που ασχολείστε καθημερινά και ως Επιτροπή Δικαίωση. Καταλαβαίνεις πως το λέω, έτσι. Να ακούσει ένα Λάκη Παπαϊωάννου, να ακούσει ένα Τάσο Κατσάμπι, να ακούσει τον οποιοδήποτε τέλος πάντων από την Επιτροπή. Το σημαντικότερο είναι βεβαίως να επιστρέψει ο Παπαθανασάκης, να δώσει τη γραπτή εξουσιοδότηση στον κύριο Καρπετόπουλο για να προσφύγει η ομάδα αφού μας κατατάξουν τελευταίως στην Αθήνα, για να προχωρήσει το θέμα και να πάει η υπόθεση στο διαιτητικό. Το σημαντικότερο και το κλειδί όλων είναι αυτό. Ναι. Ότι ο κύριος Παπαθανασάκης μέσα στην ανυπαρξία του, καλός ή κακός, αυτή τη στιγμή πρεσβεύει και αντιπροσωπεύει με το ένομο συμφέρον το οποίο έχει την ΠΑΕ Ηρακλής. Και θα πρέπει να παίξει τον θεσμικό ρόλο τον οποίο δυστυχώς κατέχει και δυστυχώς αυτός θα πρέπει να δώσει και τη λύση όσον αφορά ή την εξουσιοδότηση για να οδηγηθεί η ομάδα στο διαιτητικό για να μπορέσει να διεκδικήσει. Μου δίνεις πάσα τώρα. Μου δίνεις πάσα τώρα. Δεν θέλω να μιλήσω υποθετικά. Αυτή την κουβέντα που ίσως σκέφτηκα τώρα να την κάνουμε, ας την κάνουμε για την επόμενη εβδομάδα εφόσον δούμε πρώτα τι θα κάνουν με την επικύρωση βαθμολογίας, με το διαιτητικό και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά επειδή είπες αρκετές φορές ότι δυστυχώς κατέχει αυτή τη θέση, σε αυτό το κομμάτι, Νίκο, υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε στον κόσμο, πέρα από τα όσα έχει ανακοινώσει προηγούμενες μέρες το Ιδρυτικό Σωματείο για σκέψεις αφαίρεσης ονόματος σήματος κτλ. Πάνω στο κομμάτι, ώστε να μην είναι εδώ που είναι. Έχουμε κάτι να πούμε προς το παρόν. Κάτι καινούριο θέλω να πω. Θα πω, καλός ή κακός, τα πάντα έχουν παγώσει λόγω της επικύρωσης. Ναι. Και είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε η ΠΑΕ Ηρακλής δεν είναι μια καθαρή ΠΑΕ, η οποία να είναι τόσο ελκυστική σε περίπτωση που βρεθεί στη Β' Εθνική. Τα χρέη είναι, τα γνωρίζουμε όλοι, είναι της τάξης των 2,5-3 εκατομμυρίων κοντά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο χι επενδυτής και ο οποιοσδήποτε ενδιαφερθεί να αναλάβει μια ομάδα, σαφώς και λαμβάνει υπόψη του και τα έσοδα τα οποία έχει η ομάδα αυτή. Καταλαβαίνουμε λίγο πολύ ότι κανένας δεν έρχεται για να χάσει στον Ηρακλή λεφτά και σε καμία ομάδα δεν μπαίνει για να χάσει λεφτά. Κάθε άνθρωπος που μπαίνει σε μια ομάδα έχει τους δικούς του σκοπούς και στόχους και με τον τρόπο με τον οποίο θα κερδίσει. Και έτσι αποτελεί τροχοπέδι το γεγονός ότι οποιαδήποτε συζήτηση με οποιονδήποτε άνθρωπο
και να κάνουμε αυτή τη στιγμή για πιο ουσιαστικό, γιατί οι συζητήσεις γίνονται. Σημασία έχει να υπάρχει κάτι ουσιαστικό. Όταν μας ρωτάει σε ποια κατηγορία θα παίξει ο Ηρακλής, δεν μπορούμε να το αποφασίσουμε με σαφήνεια. Γιατί καταλαβαίνετε ότι μια ομάδα με 400.000 ευρώ έσοδα και 3 εκατομμύρια στη Β' Εθνική, σύν ότι εννοείται ότι αν η ομάδα πάει στη Β' θα φύγουν και άλλοι ποδοσφαιριστές, γιατί θα θέλουν να παίξουν στην Α. Είναι φυσιολογικό. Μα ήδη φεύγει ο ένας πίσω από τον άλλον. Ακριβώς. Αλλά το θέμα είναι ότι άλλο να υπάρχουν 2-2,5 εκατομμύρια εγγυημένα έσοδα χωρίς διαρκείας και εισιτήρια και να είναι περίπου τόσα και τα χέη. Γιατί και ο άλλος μπορεί να το δει ότι ναι μεν θα βάλω κάποια λεφτά, θα ματώσω οικονομικά την πρώτη χρονιά για να μπορέσω να διευθετήσω, να ξοφλήσω, να ρυθμίσω τις οφειλές της ομάδος, αλλά θα έχω τη δυνατότητα να πάρω και κάποια λεφτά από αυτά τα οποία έχω βάλει πίσω. Γιατί καλώς ή κακώς από τη στιγμή που υπάρχουν απαγορεύσεις μεταγραφών και από τη στιγμή που δεν μπορούμε να φέρουμε ξένους και από τη στιγμή που θα μιλήσουμε για παιδάκια κάτω των 23, καταλαβαίνετε ότι και το budget της ομάδος σαν ομάδα και όλα τα σχετικά θα είναι ένα χαμηλό budget το οποίο θα δημιουργηθεί για να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Από τη στιγμή που δεν θα μπορεί να πάρει παίκτες οι οποίοι να δώσουν κάτι δηλαδή να προσδώσω κάτι μεγαλύτερο για μεγαλύτερες προσδοκίες στην ομάδα. Τώρα σκέφτομαι φωναχτά, δεν ξέρω αν έχεις απάντηση. Τι θα έπρεπε να μας τρομάζει πιο πολύ, να μας τρομάζει ο Ηρακλής που θα αδειοδοτηθεί παραμονές της πρεμιέρας του πρωταθλήματος που είναι 19 Αυγούστου, αδειοδοτηθεί, όχι, λάθος ρήμα, δεν θα αδειοδοτηθεί, που θα δικαιωθεί και θα παίξει τη Super League με απαγόρευση μεταγραφών, ή θα μας τρομάζει άλλες κατηγορίες. Τι θα μας τρομάζει πιο πολύ? Εμένα προσωπικά δεν θεωρώ ότι θα τραβήξει η δικαίωση του Ηρακλή μέχρι τις 19 Αυγούστου. Θεωρώ ότι μέχρι τέλος του μηνός θα υπάρχει είτε αρνητική είτε θετική. Τέλος Ιουνίου. Απάντηση. Πολύ αισιόδοξος είσαι, Νίκο. Μακάρι. Ναι, τέλος Ιουνίου θεωρώ ότι μέχρι Ιουνίου θα υπάρχει μία... Δεν πρόκειται, γιατί και οι ίδιοι πρέπει να επικυρώσουν τη βαθμολογία, γιατί πλέον έχουν και τις φυσικές διοργανώσεις. Και δεν θα μπορέσουν να το κάνουν αυτό, γιατί υπάρχει και η FIFA και η UEFA, η οποία έχει καταλάβει λίγο πολύ το τι συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο και έχει έρθει εποπτεία, η οποία τους ελέγχει. Γι' αυτό και δεν μπορούν να κάνουν ούτε εκλογές στην ΕΠΟ και έχουν διοικούς επιτροπή. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που σιγά σιγά αρχίσαν να καταλαβαίνουν κάποιοι ότι ο Ηρακλής όταν φώναζε το 2011 δεν ήταν τόσο γραφικός και ότι νόμιζε ότι τον κυνηγάνε όλοι και ότι δεν υπήρχε τίποτα και τον βγάζαν και τρελό. Τελικά τα είδανε μετά από λίγα χρόνια ότι αυτά τα πράγματα που κατήγγειλε ο Ηρακλής είναι πραγματικότητα. Αλλά το σημαντικότερο θέμα για μένα είναι και αυτό που θα πρέπει να φοβίζει τον άλλον. Εμένα με φοβίζει περισσότερο το γεγονός ο Ηρακλής να οδηγηθεί με τα χρέη τα οποία έχει σε κατώτερες κατηγορίες, παρά να κυνηγήσει τη φετινή χρονιά να έχει μια εύκολο-δύσκολη παραμονή, στην οποία όμως θα πάρει και κάποια έσοδα και θα μπορέσει να έρθει και ένας άλλος άνθρωπος, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αν ο Ηρακλής οδηγηθεί σε άλλες κατηγορίες, ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος θα παραμείνει γαντζωμένος στην καρέκλα θα είναι ο κύριος Παπαθανασάκης και δεν θα πλησιάζει κανένας άλλος, και αυτό με φοβίζει απόλυτα. Mm-hmm. Αλλά το θέμα είναι ότι αν η ομάδα μείνει, υπάρχει πιθανότητα να βρεθεί ένας άνθρωπος για να μπορέσουμε να απεμπλακούμε από το συγκεκριμένο κύριο επιτέλους από την ΠΑΕ, και καταλαβαίνετε ότι αυτό θα δώσει και μία ανάσα, γιατί ένας νέος άνθρωπος ο οποίος θα δει και θα έχει πλάνο και όχι το αεροπλάνο και το όλα γκουτ και το σαστέιν από ομάδα του κυρίου Παπαδανασάκη θα μπορέσει να κάνει ίσως κάποια πράγματα καλύτερα. Βεβαίως, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε και εμείς από την πλευρά μας είναι ότι πλέον ότι σιγά σιγά αρχίζουμε και κάνουμε τις νόμιμες διαδικασίες για να θέσουμε επιτέλους να βάλουμε ένα χαλινάρι, ένα φρένο, μία δικλίδα στον οποιοδήποτε θα έρχεται να αναλαμβάνει την ομάδα, γιατί κάποια στιγμή και στο σύλλογο θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον το ποδόσφαιρο, όσο ρομαντική, αντιστασιακή και οτιδήποτε, έχει αλλάξει, έχει γίνει μοντέρνο, είναι το modern football, αυτό που εμείς μπορεί να είμαστε ενάντια, αλλά πρέπει να συμβιβαστούμε κάποια στιγμή ότι αυτοί είναι οι κανόνες που παίζουν όλοι οι υπόλοιποι, και θα πρέπει επιτέλους να γίνουμε experts στην πρόληψη και όχι στην καταστολή. Γιατί εδώ και 10-15 χρόνια έχουμε γίνει εξπέρ στην καταστολή και δυστυχώς στην πρόληψη είμαστε τα χαϊβάνια, και όποτε σκάει πρώτα η βόμβα, εμείς αφού σκάσει η βόμβα και μετά έχουμε πάρει χαμπάρι το τι έχει γίνει, και τότε δυστυχώς τα πράγματα πολλές φορές είναι αργά ή μη αναστρέψιμα, περίπτωση του 2011. Πρέπει ακόμα... να καταλάβουμε... Δύο ακόμα θέματα, Νίκο. Το ένα, πες μας λίγο έτσι επικραματικά για το site, ναι, το οποίο εχθές, αν θυμάμαι καλά, το ανακοινώσατε, για τον κόσμο που ενδιαφέρεται, ναι, για το ιδρυτικό σωματείο κυρίως, να πούμε τι ακριβώς γίνεται αυτό. Βεβαίως, ήδη κατοχυρώθηκε το domain στο Υπουργείο, πλέον το αε1908.gr θα είναι το νέο site του ιδρυτικού. Δεν είναι τυχαίο το ότι επιλέξαμε το αε Ηρακλής, δηλαδή Αθλητική Ένωση Ηρακλής,
αυτό που θα είναι και η μετονομασία σε λίγο καιρό του Ιδρυτικού Σωματείου, mm-hmm. αυτό που έχουμε εξαγγείλει και στο Δελτίο Τύπου, γι' αυτό και από τώρα πήραμε αυτό το domain σε αυτό το site. Αυτό που είναι καλό, εκτός από το να ενημερώνεται κάποιος ή να διαβάζει νέα ή οτιδήποτε μπορεί να αφορούν το Ιδρυτικό, είναι ότι θα δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής, γιατί γι' αυτό τον λόγο κιόλας δεν έχουμε ορίσει εισιτήριο, δεν έχουμε ορίσει. Είναι δωρεάν η εγγραφή. Είναι δωρεάν η εγγραφή, γιατί θέλουμε να γίνουν χιλιάδες τα μέλη. Δεν θέλουμε να υπάρχει κανένα τροχοπέδι στο να γραφτεί κάποιος μέλος στο Ιδρυτικό. Και αφού από τη στιγμή πλέον που ο όγκος θα είναι τόσο μεγάλος, να γίνει μια γενική συνέλευση η οποία πλέον θα είναι μικρό το Κατσάνιο ή μικρό το Ιβανόφιο ή οποιοδήποτε για να μας χωρέσει. Στόχος μου και ελπίδα μου είναι κάποια στιγμή να μπορούμε να κάνουμε και να υπάρχει τόσος πολλής κόσμος που να το κάνουμε στο Καφτατζόγλιο και να κάθονται ο κόσμος στις θύρες και να ακούει με ένα μεγάφωνο να μιλάνε κάποιοι άνθρωποι για να μπορεί να ενημερώνεται για τα πάντα. Και τότε θα να αποφασιστεί από τα μέλη και όχι από το ΔΣ για το αν θέλουν να βάλουν μία μικρή συνδρομή για να μπορέσουν να καλυφθούν κάποιες ανάγκες ή κάποια πράγματα που θα πρέπει να γίνονται μέσω από το Ιδρυτικό Σωματείο, σαν τον ερασιτέχνη. Αυτό. Κάτι που αφορά και την πρόσφατη, και αυτό σημαντικό, την πρόσφατη συνάντηση που είχατε και με τον Σάββα Κοφίδη, γενικότερα με τις ακαδημίες και κάποια πράγματα τα οποία είχατε αποφασίσει και τα είχαμε διαβάσει γραπτό σε μια ανακοίνωσή σας για ενέργειες, για να φτιάξετε, να το πω απλά, να σουλουπώσετε όλο αυτό που λέγεται ακαδημίες, είτε με υλικά, είτε με χρήματα, είτε με οτιδήποτε άλλο. Πού βρισκόμαστε, πού βρίσκεστε μάλλον σε αυτό, σε αυτό το κομμάτι που βρισκόμαστε. Περιμένουμε από έναν χορηγό ο οποίος μας έχει υποσχεθεί τα χρώματα να έρθουν, πιστεύω ή σήμερα ή αύριο θα έχουν έρθει. Αυτή ήταν η τελευταία επικοινωνία, γιατί καταλαβαίνετε ότι επειδή δεν έχουμε ταμείο, δεν βάζουμε συνδρομή, όλα θα λειτουργήσουν μέσω χορηγιών ή μέσω δωρεών. Γιατί θα έρθουν τα χρώματα αύριο, θεωρώ, στην ΠΑΕ. Ήδη έχει φωναχτεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι υδραυλικός και μέσω πάλι χορηγίας θα προσπαθήσουμε να αποκαταστήσουμε το πρόβλημα που υπάρχει σε έναν αποχετευτικό σωλήνα για να μπορεί να επανέλθει η υδροδότηση. Επίσης, μέσω πάλι χορηγιών και μέσω προσπαθειών προσπαθούμε να καταφέρουμε να ανοίξει και το ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει ούτε το ηλεκτρικό. Και μέσα, θεωρώ, μέχρι την Παρασκευή ή το Σάββατο θα έχουμε προχωρήσει στην επισκευή του πλυντηρίου, το οποίο είναι το πλυντήριο των Ακαδημιών, το επαγγελματικό. Χαλασμένο, θα προχωρήσουμε στην επισκευή του και για το τηλέφωνο και το ίντερνετ, το οποίο και αυτά είναι κομμένα στην Παέρα Κλής. Όλα δηλαδή στην ουσία μπαίνουν σιγά σιγά στο δρόμο τους, πρέπει να έρθουν, καταλαβαίνετε, όταν έχουμε να κάνουμε με ένα μάστορα για να έρθει, μπορεί ο μάστορας να μας πει Τρίτη και να έρθει Τετάρτη, γιατί μπορεί να έχει πόρτο εργασίας. Πάντως το θετικό είναι ότι βλέπουμε ότι υπάρχει ανταπόκριση, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται και βοηθούν εμπράκτως αυτή την προσπάθεια. Και πιθανότατα δεν θα είναι μια προσπάθεια η οποία θα γίνει μόνο μέσω του Ιδρυτικού, αλλά και μέσω εθελοντών από τον κόσμο του Ηρακλή, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα πιο γρήγορα. Όλα βεβαίως θα σχετίζονται με τις ακαδημίες, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει πρωτίστως να κάνουμε ανθρωπινές τις συνθήκες για τα παιδάκια. Και μετά να δούμε, βεβαίως μέσα σε αυτό το κομμάτι, είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή τα γραφεία της ΠΑΕ να γίνουν λειτουργικά. Γιατί καταλαβαίνετε ότι έχουν μείνει όλα τα θέματα πίσω από τη στιγμή που δεν μπορούν να στείλουν το πιο απλό, να λάβουν ένα mail ή να βγάλουν μια φωτοτυπία ή να στείλουν ένα fax. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε τέτοιου είδους προβλήματα. Γιατί καλώς ή κακώς έρχονται χαρτιά από την Ομοσπονδία τα οποία δεν μπορούν να τα παραλάβουν. Υπάρχει δηλαδή ένα σοβαρότατο πρόβλημα, το οποίο σιγά σιγά θεωρώ ότι μέχρι την άλλη εβδομάδα θα έχουν διευθετηθεί, αν όχι όλα τα περισσότερα. Μακάρι να γίνουν όλα αυτά που λες. Και όσο πιο σύντομα. Κάποια έχουν δρομολογηθεί όσο πιο σύντομα γίνεται. Σίγουρα και εμείς αυτό θέλουμε, γιατί το μεγαλύτερο πρόβλημα και αυτό είναι που μας ανησυχεί παραπάνω, είναι ότι επειδή τα γήπεδα στη Μίκρα έχουν εγκαταλειφθεί, εάν ξεραθούν τελείως, μετά θα μιλάμε για χώμα. Και με καταλαβαίνετε ότι μια επανασπορά, μια τέτοιου κατάσταση είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ, τις οποίες θα είναι πολύ δύσκολο να τις βρούμε μέσω χορηγιών για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Και θα πρέπει να σουλουπώσουμε τη Μίκρα, γιατί θα πρέπει να έρθουν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα πρέπει να κάνουν προπονήσεις και να υπάρχει το μέρος που θα κάνουν τις προπονήσεις. Και βεβαίως εκτός αυτού θα πρέπει και τα παιδάκια τα οποία έχουμε στις ακαδημίες να μην τρεπόμαστε εμείς οι ίδιοι το ότι βρίσκονται εκεί, αλλά και αυτά να είναι περίβανα, γιατί θα μπορούν να κάνουν σε ανθρωπινές συνθήκες τα διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν, είτε λέγονται αποδυτήρια, είτε λέγεται ένα μπάνιο, είτε λέγεται να αφήσουν τα ρούχα τους, γιατί υπάρχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Είναι κατανοητό και είναι πάρα πολλά αυτά. Νίκο, κλείνοντας, πες μας λίγο
για επόμενα ραντεβού, αν υπάρχουν, της Επιτροπής Δικαίωσης. Το ραντεβού που θα κλειστεί της Επιτροπής Δικαίωσης και είναι το stand-by αυτό που λέμε, είναι ότι περιμένουμε πρώτα να δούμε τι θα γίνει με την περίπτωση της Super League. Μέχρι την Παρασκευή δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο προγραμματισμένο ραντεβού, είμαστε εν αναμονή. Μέχρι την Παρασκευή όχι, θα μαζευτεί ξανά η Επιτροπή μέχρι την Παρασκευή για να συζητήσει τις κάποιες κινήσεις. Η stand-by που έχουμε συμφωνήσει όλοι και θα γίνει είναι ότι σε περίπτωση που μας κατατάξουν τελευταίους θα κάνουμε μια διακομματική με όλους τους, θα καλεστούν όλοι οι βουλευτές της Θεσσαλονίκης, τους οποίους θα τους εκθέσουμε ξανά το πρόβλημα και θα τους ζητήσουμε όλους τον καθένα ξεχωριστά ή και όλους μαζί σε μια κοινή ανακοίνωση να πάρουν μια ξεκάθαρη θέση και να προσπαθήσουν και αυτοί με την πλευρά τους να πάνε στα κόμματά τους και να εξηγήσουν, όσοι από αυτούς δεν έχει γίνει ακόμα κάποιο ραντεβού, ότι ο Ηρακλής δεν ζητάει κάτι παράτυπο, ζητάει να ισχύσουν οι νόμοι. Για μια φορά ακόμα και σε αυτή την περίεργη χώρα που λέγεται Ελλάδα και δυστυχώς είναι μια χώρα με λευκούς κατοίκους αλλά τριτοκοσμικών συνθήκων, να ισχύσουν και εκεί πέρα οι νόμοι. Έστω για μία φορά, έτσι, για να πούμε κι εμείς ότι κάτι, ας πούμε, έχει αλλάξει σε αυτή τη χώρα προς το καλύτερο. Θα περιμένουμε λοιπόν την Παρασκευή και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας. Σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά και σε εσένα και σε εσένα, να είστε όλοι καλά. Να είσαι καλά, Νίκο.